Ο Μωυσής έπεσε στη δυσμένεια του Φαραώ, επειδή σκότωσε τον Αιγύπτιο φρουρό, που άδικα είχε χτυπήσει έναν Εβραίο. Και επειδή κατάλαβε πως κινδύνευε, πήγε να κρυφτεί στην έρημο. Καβάλασε μια καμήλα, ταξίδεψε πολλές μέρες κάτω από τον καυτό ήλιο και έγινε αγνώριστος. Έφτασε σε ένα πηγάδι και σήκωσε την πέτρα που το κάλυπτε και ήπιε νερό και γέμισε το φλασκί του. Είδε εκεί κοντά μια σπηλιά και αποφάσισε πως αυτό θα ήταν το καταφυγιό του για τη νύχτα. Άναψε φωτιά και αποκοιμήθηκε ήσυχα. Μια σταγόνα νερό τον ξύπνησε το πρωί. Ήπιε νερό και μετά είδε πως κάποιος του είχε κλέψει την καμήλα του. Στενοχωρημένος φώναξε την καμήλα του μάταια και μετά αποφάσισε να συνεχίσει με τα πόδια. Πάτησε στον καυτό ήλιο, ακολουθώντας πατημασιές από καμήλες, με την ελπίδα να βρει τη δική του. Δυστυχώς, η ελπίδα του Μωυσή έσβησε όταν είδε ένα καραβάνι με πολλές καμήλες, αλλά όχι τη δική του. Απογοητευμένος συνέχισε το ταξίδι του στην έρημο. Ήταν πολύ κουρασμένος και το χειρότερο δεν είχε άλλο νερό να πιει. Αφέθηκε να πέσει στην άμμο και σκέφτηκε πως ήρθε η ώρα του να πεθάνει. Αλλά η επιθυμία του να ζήσει ήταν πιο δυνατή και με τη δύναμη της ψυχής του ο Μωυσής ξεκίνησε πάλι το περπάτημα στην έρημο. Ξαφνικά είδε μια κοιλάδα και στη μέση της ήταν μια σκηνή και τέσσερις καμήλες. Τρεις άντρες ξεκουράζονταν απ' έξω. Ο Μωυσής παρατήρησε τους άντρες για λίγο, ήπιε μια γουλιά νερό και αποφάσισε να επιτεθεί. Τι κάνουμε! Τρέξτε! Πάμε να το σκάσουμε! Τρέξτε! Τι θα γίνει τώρα? Πάμε για να γλιτώσουμε. Πάμε! Τρέξτε! Τρέξτε!
Μωυσής συνέχισε το ταξίδι του στο καυτό ήλιο, πάνω σε μια καμήλα, μαζί με τις άλλες δύο. Αλλά όποιος τολμάει ταξίδι στην έρημο, παίρνει τη ζωή του στα χέρια. Μετά από αυτή την περιπέτεια, ο Μωυσής συνέχισε το ταξίδι του. Έφτασε στη θάλασσα και περπάτησε στην ακρογιαλιά. Τελικά άφησε πίσω του τη θάλασσα και έφτασε σε ένα όμορφο μέρος, μια μεγάλη πράσινη και γόνιμη όαση με ψηλά δέντρα, πυκνά φυτά και ένα πηγάδι με νερό. Ο Μωυσής ήταν κουρασμένος και ξάπλωσε κάτω από ένα δέντρο να ξεκουραστεί. Κοιτάξτε, θα τον έχετε ξαναδεί. Όχι. Είναι πολύ όμορφος. Πρέπει να είναι πολεμιστής. Κοιμάται σαν ένα μωράκι. Ελάτε. Α! Έρχονται. Έρχονται. Οι κόρες του Ιωθόρ. Φέμου το νερό μας. Φύγετε από εδώ. Αυτό το νερό είναι δικό μας. Πηγαίνετε στον πατέρα σας. Γρήγορα. Τρέξτε. Βοήθεια, βοήθεια, μας σκοτώνουν. Βοήθεια. Νομίζετε πως δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας? Άφησέ με. Πρόσεχε, αυτός είναι οπλισμένος. Ποιος είσαι? Εγκληματίες, αφήστε τα κορίτσια ήσυχα. Μη σας ξαναδώ εδώ ποτέ ξανά. Και μην ξανάρθετε, παλιά άνθρωποι! Ευχαριστούμε! Πατέρα! 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 Γιατί γυρίσατε? Σας είπα να φέρετε νερό. Το κάνατε? Ενώ παίρναμε νερό, ήρθαν οι βοσκοί να μας σκοτώσουν. Αν ξαναπάμε για νερό σε εκείνο το πηγάδι, θα σκοτώσουν και εσένα, πατέρα. Ένας πολεμιστής μας έσωσε. Ένας πολεμιστής? Ναι, μας έσωσε. Είχε μια πανοπλία από χρυσάφι, ήταν ψηλός. Είναι Αιγύπτιος, κορίτσια μου, όπως είπε η προφητεία. Ο Αιγύπτιος πολεμιστής της προφητείας. Και γιατί δεν το φέρατε σκηνή μου, κόρη? Φοβηθήκαμε. Μα αν σας υπερασπίστηκε, πρέπει να τον ανταμείψουμε. Ναι, μας υπερασπίστηκε. Τότε να πάτε πίσω να το βρείτε και να το φέρετε εδώ. Θα τον ευχαριστήσω. Μα πατέρα, τώρα αμέσως. Και να τον καλέσετε. Πρέπει να φάει μαζί μας. Και να ετοιμάσετε φαΐ. Θα είναι πεινασμένος. Υπερασπίστηκε στις κόρες μου. Ποιος είσαι και από πού έρχεσαι? Είμαι ένας Αιγύπτιος στρατιώτης. Σε ρώτησα το όνομά σου. Με λένε Μωυσή. Το όνομά σου σημαίνει σωσμένος από το νερό, είσαι Εβραίος? Ναι, βέβαια, είμαι Εβραίος, αλλά μην με ρωτάς ποιος είμαι. Ποιος είναι ο πατέρας σου? Δυστυχώς δεν ξέρω ποιος είναι ο πατέρας μου. Γιατί βρίσκεσαι εδώ, Μωυσή?
Για να μάθω. Θα μάθεις. Σε παρακαλώ. Αυτό είναι νόστιμο κρέας. Τα κορίτσια σου χρωστάνε ευγνωμοσύνη και μαγείρεψαν για σένα. Πες μου, Αιγύπτιε, ποιος είναι ο Φαραώ που κυβερνάει τώρα την Αίγυπτο? Ο Φαραώ που κυβερνάει την Αίγυπτο είναι ο μεγάλος και δυνατός Ραμσής ο δεύτερος. Αλλά ο προγονός του ήταν ένας απλός τοξότης. Αλλά έκανε το βασίλειό του μεγάλο και ισχυρό. Α, εδώ είναι χαραγμένα με φωτιά ιερά ονόματα. Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ. Είναι οι πατριάρχες του λαού του Θεού, του απόλυτου Θεού, του μοναδικού. Πάρε το λιχνάρι και πέσε να κοιμηθείς. Ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω να σας ενοχλήσω. Δεν μας ενοχλείς. Θέλω να σε ευχαριστήσω που βοήθησες τις κόρες μου. Θα το έκανα για τον καθένα. Παντός σου είμαι ευγνώμων για ό,τι έκανες, γενναίε άντρα. Θα είσαι καλά εδώ, μαζί μας. Το ξέρω αυτό. Κοίτα, είναι η Αστάρτη. Το λαμπρότερο αστέρι. Και τα μάτια είναι σαν αστέρια. Μερικά λάμπουν στα πρόσωπα των ανθρώπων και άλλα είναι θαμπά. Πρόσεχε, Κέι! Συγγνώμη, πόσες μέρες πρέπει να περπατήσουμε για να φτάσουμε στη Βαβυλώνα? 20 τουλάχιστον. Από πού έρχεστε? Από τη χώρα του Φαραώ, την πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Το Φαραώ Ραμσή, τον είδατε? Δεν θα ήθελα να τον δω. Λένε πως είναι τόσο αστραφτερός που αν τον κοιτάξεις τραβώνεσαι. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Εγώ τον είδα πολλές φορές. Τον είδες πολλές φορές? Και γιατί? Τι κάνεις? Τακτοποιώ το θησαυρό μου, όλα ό,τι έχω. Αν τα πουλήσω στη Βαβυλώνα, ελπίζω να κερδίσω τα διπλάσια. Πόσα θέλεις για ένα από αυτά? Το πρόβατο. Εντάξει. Γιατί ήρθες εδώ? Για να δω τον καλό μου σύζυγο. Σε περίμενα. Δεν καίγεται ο γιόμενος θάμος. Μωυσή, Μωυσή. Εδώ είμαι. Μη πλησιάζεις. Βγάλε τα σανδάλια σου, γιατί το μέρος που στέκεσαι είναι ιερό. Είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Βλέπω το μαρτύριο του λαού μου στην Αίγυπτο και έχω ακούσει τις κραυγές τους για τους κυβερνώντες και τις λύπες τους. Θέλω να τους ελευθερώσω και να τους φέρω σε μια όμορφη χώρα, μια χώρα με μέλι και με γάλα. Γι' αυτό σε στέλνω στο Φαραώ. Πήγαινε σε αυτόν και βγάλε από την Αίγυπτο τα παιδιά του Ισραήλ, τον λαό μου. Μα κύριε, ποιος είμαι εγώ για να πάω στο Φαραώ? Ποιος είμαι εγώ που θα τον διατάξω να αφήσει να φύγουν τα παιδιά του Ισραήλ από την Αίγυπτο? Είμαι μαζί σου, Μωυσή. Και αυτό είναι σημάδι για να αποδείξω ότι σε στέλνω.
Και όταν βγάλεις το λαό μου από την Αίγυπτο, θα με προσκυνήσεις σε αυτό το βουνό. Θα πάω στα παιδιά του Ισραήλ, αλλά αν με ρωτήσουν ποιος με στέλνει, τι θα τους πω? Εγώ είμαι Ον, αυτό είναι το όνομά μου. Είσαι ο Κύριός μου, θα σε υπακούσω. Και όταν βρεθώ μπροστά στους γιους του Ισραήλ, θα τους πω πως με έστειλε ο Ον. Πήγαινε στους γέροντες του Ισραήλ και πες τους ότι θα σας οδηγήσω έξω από την Αίγυπτο. Θα πας στο βασιλιά της Αιγύπτου και θα του πεις ότι ο Θεός των Εβραίων εμφανίστηκε και ζητά να τους αφήσει να πάνε στην έρημο για να προσφέρουν θυσίες στο Θεό. Αλλά ο Φαραώ δεν θα σας αφήσει. Τότε θα απλώσω το χέρι μου και θα χτυπήσω την Αίγυπτο με 7 πληγές πρωτόγνωρες και μόνο τότε θα σας αφήσει να φύγετε. Μα Κύριε, θα με πιστέψουν οι γέροντες του Ισραήλ? Όχι, γιατί θα πούν: ο Θεός δεν εμφανίστηκε μπροστά σου. Λες ψέματα. Λες ψέματα και δεν σε πιστεύουμε. Σε παρακαλώ, Κύριε, μη με στέλνεις στους γέροντες. Δεν θα με ακούσουν. Είμαι ο Θεός σου, ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και εσύ αμφισβητείς το λόγο μου? Όχι, Θεέ και Κύριέ μου, όσο ζω ποτέ δεν θα αμφισβητήσω το λόγο σου. Τι κρατάς στα χέρια σου, Μωυσή? Μία ράβδο. Πέτα την. Σταμάτα, Μωυσή, άπλωσε το χέρι σου και πιάσε την ουρά του. Αυτό θα κάνεις και θα πιστέψουν ότι ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων τους, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, εμφανίστηκε μπροστά σου. Βάλε το χέρι σου στο στήθος σου. Βάλε πάλι το χέρι σου στο στήθος σου. Αν δεν πιστέψουν και δεν ακούσουν το πρώτο σημάδι, θα πιστέψουν το δεύτερο. Αν δεν πιστέψουν σε αυτά τα δύο σημάδια και δεν ακούσουν τη φωνή σου, τότε θα πάρεις λίγο νερό από το ποτάμι, θα το ρίξεις σε ξηρό έδαφος και θα γίνει αίμα. Ω Θεέ μου, δεν είμαι εύβλωτος. Δεν ήμουν ούτε στο παρελθόν και δεν είμαι από τότε που μου μίλησες. Είμαι πολύ αργός με τα λόγια. Ποιος έδωσε στον άνθρωπο στόμα? Ποιος έκανε τον κουφό να ακούει και τον τυφλό να βλέπει? Δεν είμαι ο Κύριος? Πήγαινε λοιπόν, θα μιλάω με το στόμα σου και θα σε διδάξω τι να πεις. Αυτός που θα μιλήσει για σένα θα είναι ένας προφήτης. Ο αδερφός σου, ο Αρών, ο Λεβίτης. Ο αδερφός μου, Κύριε, έχω αδερφό? Έχεις αδερφό μου εσύ. Είναι Λεβίτης και είναι καλός ομιλητής. Έρχεται να σε συναντήσει. Θα σου δώσει κουράγιο. Θα βάλεις στο στόμα του τα λόγια που θέλω να πεις. Θα είμαι μαζί σου όταν θα μιλάς. Θα μιλάει και αυτό στο λαό του Ισραήλ. Όταν θα μιλάει, εσύ θα κρατάς τη ράβδο με την οποία θα κάνεις τα θαύματα. Είμαι ο υπηρέτης σου, Κύριε. Όταν θα επιστρέψω, θα έχει μεγαλώσει. Ανησυχώ για σένα. Πήγαινε στην Αίγυπτο τώρα, Μωυσή, και μην κοιτάξεις πίσω. Υπάκουσε στον Κύριο. Ο Μωυσής έφυγε για την Αίγυπτο και άφησε το γιο του και τη γυναίκα του και είχε μαζί του τη ράβδο με την οποία θα έκανε τα θαύματα που του είπε ο Θεός. Πες μου, τι πρέπει να κάνω? Πήγαινε να συναντήσεις τον Μωυσή στην ερημιά. Ο Μωυσή, αυτόν που σώθηκε από το νερό? Ναι, ο Μωυσής, ο αδερφός σου. Πού είναι τώρα, Κύριέ μου? Κοντά στο όρος του Θεού. Τότε θα είναι το όρος Χορεύ, Κύριέ μου. Κι έτσι ο Αρών έφυγε για το όρος Χορεύ να συναντήσει τον αδερφό του. Είσαι ο Μωυσής που σώθηκε από το νερό? Είσαι ο Αρών, ο αδερφός μου. Ο Κύριος μου είπε να έρθω να σε βρω. Ήξερα πως θα σε συναντούσα. Ο Μωυσής και ο Αρών πήγαν μαζί και μάζεψαν τους γέροντες του Ισραήλ. Σας αναγγέλω τη θέληση του Θεού. Θα φύγουμε όλοι από αυτή τη γη και θα πάμε στη γη της Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας, προς τους πατέρες μας από το Θεό, ευλογημένο το όνομά του. Πού ήσουν όταν υποφέραμε? Ήσουν στο παλάτι του Φαραώ και ζούσε σαν πρίγκιπας. Τώρα μας λες να εγκαταλείψουμε την Αίγυπτο? Είναι εύκολο να το λες. Θα ζητήσεις από το Φαραώ να μην βάλει τους φρουρούς του να μας κυνηγήσουν?
Νομίζω πως λες ψέματα. Νομίζω πως θέλεις να ηγηθείς του λαού μας μόνο για να διαπραγματευτείς με τον Φαραώ και ίσως να δεχτείς χάρες από αυτόν. Δεν έχω δίκιο, πες μου. Περίμενε, Σιμεών. Με ξέρεις από τότε που γεννήθηκα. Γιατί μιλάς έτσι στο Μωυσή? Γιατί φοβάμαι τι μπορεί να μας κάνει ο Φαραώ όταν ακούσει αυτά που θέλετε να του πείτε. Και πώς ξέρουμε ότι ο Θεός πράγματι μίλησε σε αυτόν τον άνθρωπο? Ο Παντοδύναμος με έστειλε σε αυτό να το συναντήσω στην ερημιά, στη ρίζα του Ιερού Βουνού. Και έβαλε τη δύναμη στα χέρια του για να γίνει κατανοητό ότι μέσω αυτού μιλάει ο Θεός. Ποια δύναμη εννοείς? Ο Θεός δεν πρέπει να δείχνει ποτέ τη δύναμή του. Είδατε, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να είσαι μάγος. Είσαι μάγος! Α, τι έκανες, έχει σημάδια λέπρας. Αυτό μπορεί να είναι μόνο σημάδι του Κυρίου. Οι άνθρωποι τους εμπιστεύτηκαν, υποκλήθηκαν και προσκύνησαν το Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Κατάλαβαν ότι η καρδιά του είχε επισκεφτεί τους γιους του Ισραήλ και είχε δει τα παθήματά τους. Ο Μωυσής και ο αδερφός του Αρών πέτυχαν το πρώτο μέρος της αποστολής που τους είχε αναθέσει ο Κύριος. Εγώ είμαι ο Ον. Αυτό είναι το όνομά μου.